διδάσκει ταλαιπωρία πολιτών και στην εφορία του Ηρακλείου για την κατάθεση πινακίδων, με την κίνηση να κορυφώνεται την ερχόμενη Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, οπότε λήγει η σχετική προθεσμία μετά από παράταση που δόθηκε. Με τέτοια φτώχεια, τέτοια ανέχεια, τι να κάνει ο κόσμος. Δεν έχει, όπως και εμείς, δεν έχουμε, καταθέτουν στις πινακίδες. Σε άλλες υποχρεώσεις έχεις πληρώσει έμφυα? Έμφυα, δόξα τω Θεώ, πληρώσαμε. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να μην πληρώσεις. Δεν γίνεται. Έμειναν και το ρεβεγιόν? Τίποτα. Τίποτα. Πάρα πολύ δύσκολα. Περνάνε δύσκολες καταστάσεις οι άνθρωποι και προσπαθούν όσο μπορούν να τα βολέψουν. Και όποιος δεν μπορεί να πληρώσει, πάει και καταθέτει στις πινακίδες. Διαφορετικά δεν γίνεται. Δύσκολα περνάει ο κόσμος. Πολύ δύσκολα. Αλλά και από την άλλη όμως δεν δουλεύουν. Από νωρίς το πρωί, αρκετοί πολίτες έσπευσαν στην εφορία για να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, ωστόσο οι περισσότεροι δήλωσαν οικονομική αδυναμία στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Τι θα κάνουμε, έτσι είναι, μας έχει κρίση καμή. Σε όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο εμείς, είναι πολύ, πάρα πολύ. Ο κόσμος είναι πεσμένος και ειδικά και ψυχολογικά και οικονομικά. Απλώς γενικά η κρίση παίρνει και αυτά. Δεν έχει κόσμος χρήματα. Δεν έχει χρήματα πάνω. Σε αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν υπάρχουν δουλειές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθεί ο καθένας να κάνει οικονομίες για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Εσείς καταθέσεις πινακίδων για ένα αυτοκίνητο? Για ένα, ναι. Και πώς θα μετακινήσετε, έχετε σκεφτεί? Έχω άλλο. Μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου κατατέθηκαν 13.500 πινακίδες στην εφορία του Ηρακλείου, αριθμός ο οποίος αναμένεται να αγγίξει τις 16.000. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και αναγκαστικά το κάνει. Εσείς τώρα πώς θα μετακινήσετε, έχετε σκεφτεί? Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα δεύτερο αυτοκίνητο αυτό. Έτσι που μας έχουν κάνει και λίγα είναι. Έμφυα, χρόνο εισοδήματος? Απίστευτα, δεν υπάρχουν. Μας έχουν τρελάνει στα έξοδα, μόνο πληρώνουμε, τίποτα άλλο. Έσοδα, τίποτα. Ενώ χιλιάδες πινακίδες βρίσκονται σε σακιά προκειμένου να οδηγηθούν σύντομα σε καταστροφή. Αυτές οι πινακίδες σε σακιά είναι γιατί μας έχει δώσει εντολή η κεντρική υπηρεσία. Πάνε για καταστροφή όσες πινακίδες είναι πάνω από 18 μήνες στην υπηρεσία μας. Πολλές χιλιάδες. Γιατί είναι και αρκετά χρόνια που δεν είχε γίνει καταστροφή και περιμένουμε να γίνει δημόσιος διαγωνισμός για να πάνε αυτές για ανακύκλωση. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Εφορίας Ηρακλείου, Γιάννη Χαραλαμπάκη, η οικονομική υπηρεσία θα είναι ανοιχτά την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή για συγκεκριμένες συναλλαγές. Απλά κάποιες εργασίες δεν θα μπορούν να γίνονται. Δηλαδή, αυτές οι εργασίες είναι η ίσπραξη, η διαγραφή, η βεβαίωση και η επιστροφή φόρων. Οι οποίες για αυτές δίνεται παράταση να πραγματοποιηθούν από τις υπηρεσίες μας σε 7 πρώτου, και αυτό γιατί αλλάζει κάτι στο μηχανογραφικό σύστημα.